Σύσκεψη φορέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο νοσοκομείο Γιος Ανδρέας για τακτηριακά θέματα, τη μεταστέγαση του πρώην 409 νοσοκομείου αλλά και του νοσημάτων θώρακος, αλλά και των 150 περίπου κλινών και τμήματων που μένουν πια άστεγα, που είναι απαραίτητα για μια αξιοπρεπή και δωρεάν υγεία. Οι φορείς ζητούν νέες κτηριακές υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση αλλά και στελέχωση ιατρικού, διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το κτίριο του 7 ορόφ. Συν η νέα πτέρυγα, συν το ταχύρυθμο, δεν μπορούν να στεγάσουν πάνω από 320 κρεβάτια. Όταν ο οργανισμός λοιπόν προβλέπει ανάπτυξη 465 κλινών, αντιλαμβάνεστε ότι 150 κλίνες μένουν άστεγες, όπως μένουν άστεγες και άλλες δομές και υπηρεσίες που είναι άκρως απαραίτητες για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αφού εξαντλήσαμε όλα τα όρια να δώσουμε να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι χρειάζονται περαιτέρω κτηριακές υποδομές και αφού δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, θεωρήσαμε σωστό και πρέπει να γίνει αυτή η σύσκεψη φορέων, έτσι ώστε αυτή την υπόθεση να την πάρουν οι φορείς στα χέρια τους, προκειμένου δηλαδή να διεκδικήσουμε ο Άγιος Ανδρέας να γίνει ο πραγματικός ένας εκ των δύο πυλώνων της υγείας στην περιοχή μας. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνον εάν και εφόσον φτιαχτούν αυτές οι επιπλέον κτηριακές υποδομές. Πέρα από τις κτηριακές υποδομές, χρειάζεται και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και γιατρών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταγράφουμε πάνω από 400 κενές οργανικές θέσεις. Ο πάλε ποτέ προϋπολογισμός των 53 εκατομμυρίων ευρώ έχει φτάσει σήμερα να αγγίζει μόλις το 13-14 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει δυνατότητα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε αυτό το νοσοκομείο.